Ακούτε την εκπομπή «Παράδοση, ποίηση και μελωδία». Επιμέλεια και παρουσίαση Αλέξανδρος Βέλμος. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο Κόσμος FM και χρόνια πολλά. Ξεκινάμε με ένα απόσπασμα από συμφωνική λειτουργία. Ηχογράφηση που είχε γίνει στο ναό της Αγίας Τριάδος, το Καθεδρικό, στο Μανχάταν, με συμμετοχή του κλαρινίστα Βασίλη Σαλέα. Και ακολουθεί ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Η μοίρα του ανθρώπου δεν είναι ο θάνατος, είναι η Ανάσταση. Οδός η άνοιξη της καρδιάς μας, οδός η ανέβρεση της ψυχής μας. Για λίγο η απορία, για λίγο ο θρήνος, για λίγο το πένθος.
Νικηφόρου Βρετάκου, ο κουρασμένος νεκρός. Γλυκά τα χέρια πλώνοντας, στον τάφο θα ξαπλώσω, καθώς της γης στην αγκαλιά ξαπλώνεται ωκεανός. Γαλήνιος, διάφανος, πλατής, απέραντος, βουβός. Γλυκά τα χέρια πλώνοντας, στον τάφο θα ξαπλώσω, θα πλέει μέσα στους κόλπους μου των αστεριών το φως. Σαν ωκεανός απέραντος που έχει παλέψει τόσο, γλυκά τα χέρια πλώνοντας στον τάφο θα ξαπλώσω και τις γαλήνιες άκρες μου θα εγγίζει ο ουρανός. Η μουσική υπόκριση στο ποίημα ήταν από το έργο «Meditation», «Στοχασμός», του Γάλλου συνθέτη Ζουλ Μασινέ. Συνεχίζουμε με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου από τον Επιτάφιο «Νάχα τα θάνατο νερό». Στράτες κι αγορές, μπαλκόνια και σοκάκια, και σου μαθάνει κορασιές, λουλούδια στα μαλάκια, και σου μαθάνει κορασιές, λουλούδια στα μαλάκια. Ρώτανε στράτες κι αγορές, μπαλκόνια και σοκάκια. Με τα χεράκια σου τα δυο, για μένα
ήταν στράτες και αγορές, μπαλκόνια και σοκάκια. Και σουμαδάνι κορασιές, λουλούδια στα μαλάκια. Και σουμαδάνι κορασιές, λουλούδια στα μαλάκια. Βρότανε στράτες και αγορές, μπαλκόνια και σοκάκια. Κόσμος FM. Ακούτε την εκπομπή «Παράδοση, ποίηση και μελωδία» με τον Αλέξανδρο Βέλμο. Απόσπασμα από το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Πάσχα Ρωμαϊκό». Κάποιος γέροντας κατήρχετο την απαθηνώνης Πειραιάν άγουσαν, την Αμαξιτήν, που ήτο ίσως πτωχός, διότι δεν είχε να πληρώσει τα 50 λεπτά το εισιτήριον του σιδηροδρόμου. Αλλά όχι, δεν ήτο πτωχός, δεν ήτο ούτε πλούσιος, είχε διαναζήσει. Ήτο ευλαβής και είχε τάξιμο να κατεβαίνει κατέτος το Πάσχα πεζώσει στον Πειραιά, να ακούει την Ανάστασιν στον Άγιο Σπυρίδωνα και όχι εις άλλη εκκλησίαν, να λειτουργείται εκεί και μετά την απόλυσιν να ανεβαίνει πάλι πεζώσει στα Αθήνας. Πρόκειται για τον Μπάρμπα Πίπη, το γυραιό φίλο μου, που κατεβαίνει στον Πειραιά για να ακούσει το Χριστός Ανέστη εις το ναό του ομονίμου και προστάτη του, για να κάμει Πάσχα Ρωμαϊκό και να εφρανθεί η ψυχή του. Ο Μπάρμπα Πίπης, από ό,τι καταλάβατε, ήταν κερκυραϊκής καταγωγής και επειδή αγαπούσε το συγκεκριμένο Άγιο, ήθελε να εορτάζει μόνο με αυτόν στον Πειραιά, γιατί του θύμιζε την πατρίδα του. Στη διαδρομή όμως, ο Πίπης κουράστηκε και έκατσε να φουμάρει ένα τσιγάρο. Έβγαλε από την τσέπη τη σιγαροθήκην του, ίναψε σιγαρέτων και κάπνιζε ειδονικός. Τότε ο ιδιοκτήτης της μάντρας βγήκε έξω να του λάβει το λόγο, κρατώντας μάλιστα ντουφέκι, γιατί τον πέρασε για κλεφτοκοτά. «Συ γελάστηκες», απήντησεν. «Εγώ κότες δεν κλέφτω, ούτε ελοποδίτης είμαι. Εγώ πηγαίνω στον Πειραιά να ακούσω Ανάσταση στον Άγιο Σπυρίδωνα». Ο χωρικός εκάγχασε. «Στον Πειραιά, στον Άγιο Σπυρίδωνα, και από πού έρχεσαι?» «Από την Αθήνα». «Από την Αθήνα? Και δεν έχει εκεί εκκλησίες να ακούσεις Ανάσταση?» «Έχει εκκλησίες, μα εγώ το έχω τάξιμο», απήντησε ο Μπαρμπαπίπης. Το συμβάν τούτο δεν εμπόδισε τον Μπαρμπαπίπιν να εξακολουθεί κατέτος την ευσεβή του συνήθειαν, να κατεβαίνει πεζώσει στον Πειραιά, να προσέρχεται εις τον Άγιον Σπυρίδωνα και να κάνει Πάσχα Ρωμαϊκό. Συνέχισε λοιπόν την εσπέραν εκείνη. Ότε κατέβαινε εις Πειραιά πεζός, κρατώνει στη χείρα τη λαμπάδα του, ειν έμελε να ανάψει κατά την Ανάσταση. Ένα πραγματικά αριστουργηματικό κομμάτι τώρα με το περίφημο κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά, το παράπονο του Τσοπάνου. Thank you.
και όπως πάντα λίγο χιούμορ στην εκπομπή μας. Σατυρικό απόσπασμα του λογοτέχνη μας Εμμανουήλ Ροίδη, που έζησε από το 1836 έως το 1904. Θεωρείται ένας από τους πιο πνευματώδεις συγγραφείς που παρουσιάστηκαν στα ελληνικά γράμματα. Το έθνος ημών υφίσταται πολιτικήν την αζήμωσιν, καθήν τα ακαθαρτότερα στοιχεία ανέρχονται και επιπλέουσιν, εν είδη εξαφρίσματος, επί της επιφανίας, ότι ούτως αφρός κατέχων κατά τους νόμους της φυσικής τα ανώτερα στρώματα, θέλει κυβερνά, φλιαρή και κλέπτη ασυστόλο στην Ελλάδα, μέχρι σου τελειώσει η ζήμωσις και λάβει αναχείρας ο λαός την μεγάλην εξαφριστικήν κουτάλαν. Αγαπητοί φίλοι, θα σας αφήσω με ένα παραδοσιακό τραγουδάκι από τη Μικρά Ασία, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία», από τον Αλέξανδρο Βέλμο, χρόνια σας πολλά. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.